ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριος Μάνος, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, μαζί μας. Κύριε Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σας και στους ακροατές. Για να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί από προχθές μέχρι και σήμερα. Για να τα πάρουμε με τη σειρά. Τι ζημιές προκάλεσαν οι χαλαζοπτώσεις και μάλιστα πολύ κοντά στη συγκομιδή και των αγροτικών προϊόντων, κυπευτικών και τα λοιπά και ντομάτα, αλλά και του μήλου που είμαστε ένα μήνα πριν την συγκομιδή. Μαζεύουμε μήλα, κύριε Νατσούλη. Ήδη μαζεύουμε μήλα. Μαζεύουν μήλα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα καλοκαιρινά τα λεγόμενα. Που τα μαζεύουν. Τα καλά, που αυτή την περίοδο είναι στη διάρκεια της συγκομιδής. Ακόμη χειρότερα. Και δυστυχώς είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Ναι. Όπως αναφέρατε και εσείς, το τελευταίο τριημέρο, τα οποία έπληξαν κυρίως την περιοχή του παλιού Δήμου Αγίων Αναργύρων, στην Καστοριά. Ναι. Με μεγάλες, πολύ μεγάλες ζημίες και στα μήλα και στα κυπευτικά και στα φασόλια και σε καλαμπόκια ακόμα, γιατί το ύψος, η διάρκεια της χαλαζόπτωσης και το μέγεθος του χαλαζοπτώσεως πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο για την περιοχή μας. Και ζούμε γενικά πολλά πρωτόγνωρα φαινόμενα, τα οποία έχουν επανάληψη πολύ συχνά, σχεδόν κάθε χρόνο ζούμε τα τελευταία χρόνια αυτά τα φαινόμενα, τα οποία έχουν σοβαρή επίπτωση στις καλλιέργειες τις οποίες πλήττουν. Για να δούμε λοιπόν τι βρήκαμε. Στο Δήμο Αγίων Αναργύρων χθες επισκέφθηκε η προϊσταμένη του καταστήματος Εργά Δυτικής Μακεδονίας, η κυρία Κατόγλου, μαζί με τον επόπτη της περιοχής, τον κύριο Μίλιο. Εγώ μαζί με τον κύριο Πετρίδη από πλευράς περιφέρειας τους συνοδεύσαμε. Παρουσία παραγωγών οι οποίοι έχουν πληγεί. Και δυστυχώς εκεί διαπιστώσαμε και το μέγεθος, γιατί άλλο να το βλέπεις και άλλο να το λες. Σωστά. Που είναι σωστά. Το συγκεκριμένο θέμα. Οι αναγγελίες για τα ζημιογόνα αίτια που έπληξαν την περιοχή έχουν ξεκινήσει. Το γνωρίζουν και οι παραγωγοί της περιοχής. Αλλά χθες το απόγευμα είχαμε πάλι χαλαζόπτωση στο συγκεκριμένο Δήμο σε κάποια σημεία. Πάλι χαλαζόπτωση, όχι μόνο βροχή, και χαλαζόπτωση. Όχι, είχαμε και χαλαζόπτωση στα αγροκτήματα εκεί Λυθιάς Βασιλιάδου Σταυροποτάμου. Μάλιστα. Να είχαμε πω ότι χθες. Και όχι με την ένταση που είχαμε την Κυριακή, αλλά είχαμε πάλι χαλαζόπτωση που επιδείνωσε την ήδη υφιστάμενη κακή κατάσταση. Μάλιστα. Χθες λοιπόν πήγατε στα αγροκτήματα Βασιλιάδας, Μελισσοτόπου, Σταυροποτάμου, Πολυκάρπης, Κορισσού, Φωτεινής και Λυθιάς με την κυρία Κατόγλου, την προϊσταμένη του υποκαταστήματος Ελγά στην Κοζάνη, τον επόπτη του Ελγά εδώ στην Καστοριά, την περιοχή μας, που είναι τον κύριο Μίλιο, και τον προϊστάμενο του ΔΑΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Πετρίδη. Δεν φωνάξατε τοπικούς συλλόγους και έχουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Μόσχο. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε. Δεν, είναι ανάξιο σχολιασμό αυτό που έγραψε ο κύριος. Ο κύριος Μόσχος δεν ξέρω για ποιο λόγο. Η κόντρα σας κρατάει ακόμα, οι δύο εβδομάδες. Δεν υπάρχει καμία κόντρα από πλευρά μου. Γιατί δεν ενημερώσετε για τον αγροτικό σύλλογο της περιοχής, ώστε να παρευρεθεί και κάποιο μέρος. Έγινε μια επίσκεψη, είπα, από την κυρία Κατόγλου, η οποία μας ενημέρωσε ότι είναι στα αγροκτήματα. Εμείς πήγαμε εκεί πέρα, δεν είχαμε προγενέστερη ενημέρωση ότι θα έρθει, αλλά και ο κύριος Μόσο εκπροσωπεί ένα χωριό μόνο, την Πολυκάρπη. Δεν είναι εκπροσωπεί τα υπόλοιπα. Ναι, προφανώς για την Πολυκάρπη θα σας ήθελε. Λογικά, δεν ξέρω. Ναι, στην Πολυκάρπη ήταν οι πέντε παραγωγοί οι οποίοι έχουν πληγεί. Γιατί η Πολυκάρπη ένα μικρό κομμάτι προς τη Φωτεινή έχει πληγεί. Αλλά και δεν ήταν δυνατόν να την ενημερώσουμε σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν έγινε ούτε κάτι ασκημένο, ούτε αυτό που θέλει να παρουσιάσει ο κ. Μόσχος. Και ο οποίο πάντως εύχεται να μην επαναλάβετε τέτοιο τραγικό λάθος στην συνέχεια. Δεν θα σχολιάσω, κύριε Νατσούλη. Είναι ανάξιο σχολιασμό, επαναλαμβάνω. Ας κοιτάξουμε αυτά που πρέπει να κοιτάξουμε, να κοιτάξουμε την ουσία. Έχουμε μια περιοχή ακόμα του νομού Καστοριάς και πολλές περιοχές στην περιφέρειά μας, οι οποίες έχουν πληγεί από χαλαζοπτώσεις με μεγάλες ζημίες, για τις οποίες πρέπει να ο ΕΛΓΑ να γρηγορήσει και πρέπει να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από τα μέσα τα οποία μας δίδουν οι αρμοδιότητές μας,
Γιατί πραγματικά αυτό που είδαμε σε επιτόπιους έλεγχους και στην Καστοριά αλλά και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας που έχει την πίστη στο χαλάζι είναι πρωτόγνωρο. Τώρα, να έχουμε από την αρχή της καλλιεργητικής περίοδου παγετούς, χαλάζια. Ναι, η χρονιά δεν ήταν καλή. Η χρονιά δεν ήταν καθόλου καλή, κύριε. Καθόλου καλή. Πίστο. Δεν ήταν καλή. Για τον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι χτυπήθηκαν. Δηλαδή, τώρα τι να πούνε οι ντοματάδες που περίμεναν αυτή την περίοδο που έχουν μια μικρή αύξηση τιμή. Και είχαν πιάσει, και αυτό μου έλεγαν προχθές τη Λιθιά, έχουν πιάσει μια καλύτερη τιμή και να που ήρθε αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί η τιμή είχε κατρακυλήσει και το προηγούμενο διάστημα. Τώρα περίμεναν οι άνθρωποι να συγκομίσουν και να πάρουν κάποια τιμή και δυστυχώς είχαμε αυτό το φαινόμενο. Ναι. Οι ζημιές φτάνουν και το 100% κάπου ή πώς τις βλέπατε, πώς είδατε χθες? Βέβαια, από είναι που είδαμε χθες στα κτήματα, σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και το 100%. Φτάνουν και το 100%. Ιδιαίτερα στα μήλα, είδαμε μήλα νεόφυτα, τα οποία είναι 2-3 χρονών, τα οποία δεν έχουν, θα πω έτσι, και μία ανάπτυξη ως δέντρα τόσο πολύ μεγάλη, που δυστυχώς επλήγησαν 100%. Μάλιστα. Η διαδικασία θα είναι γρήγορη και το λέμε αυτό γιατί έχουμε καεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, είναι γνωστό αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Νατσούλη. Αλλά από την άλλη λέμε ότι είναι και εκλογική. Από την άλλη λέμε ότι είναι και εκλογική χρονιά. Δεν ξέρω αν το βάζω σωστά και αυτό. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πάντως, από ό,τι μας είπε η κυρία Κατόγλου, υπάρχει προσωπικό με σύμβαση στον εργάτη της Δυτικής Μακεδονίας. Μπορούν να κάνουν γρήγορες εκτιμήσεις και ο κύριος Μίλης μας το είπε αυτό. Να γίνουν, είπαν και προς τους παραγωγούς εκεί πέρα και στους πρόεδρους του παρόν, ότι να ενημερώσουν τον κόσμο να κάνουν γρήγορα τις δηλώσεις για να προχωρήσουν άμεσα στις εκτιμήσεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα το δούμε. Με μια διαβάθμιση πρώτα απ' όλα, πείτε, γιατί πρέπει να δούμε τις καλλιέργειες που ήταν σε φάση συντομιδής, όπως είναι η ντομάτα και τα καλοκαιρινά μήλα. Αυτό πρέπει να εστιάσουμε πρώτα. Γιατί όταν είσαι στη διάρκεια της συντομιστικής περίοδου δεν μπορείς να περιμένεις πολύ ως παραγωγός. Και σε δεύτερη φάση θα δούμε τα φασόλια, τα καλαμπόκια και οτιδήποτε άλλη καλλιέργεια και τα μήλα τα οποία είναι να συγκομιστούν λίγο αργότερα. Και τα υπόλοιπα μήλα αφήσουμε σε 20 μέρες θα είχαμε συγκομιδεί στην περιοχή. Ναι. Και δυστυχώς η χαλαζόπτωση κατέστρεψε πολλούς εμπορώνες. Ναι. Άρα λοιπόν θα δούμε και τον καιρό των επόμενων ημερών, γιατί και τα χθεσινά επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση και δεν ξέρουμε τι άλλο θα έχουμε μέσα στη βδομάδα. Δεν είναι καλά τα πράγματα και μέσα στη βδομάδα. Οι προγνώσεις, Χρήστο, ναι, για τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της εβδομάδας και ιδιαίτερα για το επόμενο 48, δείχνουν ότι θα έχουμε φαινόμενα στην περιοχή μας πάλι. Δύσκολα. Ας ελπίσουμε, πέρα από το χαλάζι, Χρήστο, εχθές παραδείγματος χάρη στην περιοχή του Δήμου Αγίων, του παλιού Δήμου Αγίων Αργύρου, Είχαμε μεγάλα ύψη βροχής. Είχαμε από την καταγραφή που έκανε εκεί ο μετρολογικός που έχει τοποθετήσει η ΠΕ Καστοριάς, έχει καταγραφεί 85 χιλιοστά βροχής σε 90 λεπτά, σε μια μισή ώρα. Δηλαδή 85 τόνους νερό του στρέμμα. Καταλαβαίνεις ότι το νερό που έπεσε είναι και σε συνδυασμό με το νερό που είχε ρίξει την περιοχή τις προηγούμενες μέρες. Καταλαβαίνεις ότι δημιούργησε και προβλήματα. Έχουμε και προβλήματα σε υποδομές. Και άλλα, σε υποδομές, γιατί το λέει ο κύριος Λιόλιος εδώ, καταστροφή σε πολλούς αγροτικούς δρόμους που πλέον είναι αδιάβατοι στο αγρόκτημα Κορισσού. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Λιόλιος. Ξυλώθηκαν, λέει, γεφυρά και χάλασαν προσβάσεις στα χωράφια και ειδικά μες στο χωριό μιλάμε για τρομερή καταστροφή στους δρόμους. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες δεν είναι μόνο για τον αγρότη. Βεβαίως είναι κυρίως για τον αγρότη, αλλά έχουμε και πολλές ζημιές σε υποδομές. Αυτό είναι... Σε υποδομές και μέσα στους οικισμούς. Και μέσα στους οικισμούς, ναι. Βεβαίως. Και γι' αυτό ήμασταν σε μια συνεννόηση με τον Δήμαρχο Καστοριάς. Έγινε μια επαφή και από πλευράς μου και από πλευράς του Περιφερειάρχη, κ. Κασαπίδη. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και μια συνάντηση τις επόμενες ώρες για να κάνει έτοιμο ο Δήμαρχος, εξέφρασε θέλησε να κάνει έτοιμο να κηρύξει τον παλαιό Δήμο Αγίων Αναργύρων και όλη την περιοχή σε κατάσταση εκτάσεις ανάγκη. Α, μισό λεπτάκι, γιατί αυτό έχει μια σημασία τώρα. Αυτό έπρεπε να το πούμε από την αρχή νομίζω. Υπάρχει περίπτωση ο πρώην Δήμος Αγίων Αναργύρων να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης? Υπάρχει περίπτωση, γιατί όπως προανέφερα.
Σημαίνει ότι θα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα διαδικασίες με αυτό το κομμάτι, αλλά... Σίγουρα θα τρέξουν πιο πολύ γρήγορα διαδικασίες και τα ζημίες που έχουν γίνει σε υποδομές είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν μπορεί ένα Δήμος να τις αντιμετωπίσει όλες αυτές αν δεν κηρυχθεί σε κατάσταση ανάγκης. Αυτό είναι καταλαβαίνεις και... ότι... Αυτό είναι και μια απάντηση, γιατί έρχεται και ένα ερώτημα εδώ για την πρόληψη της πολιτικής προστασίας, σας ρωτάνε. Αν αυτό αποτελεί, πιστεύετε, και ένα μέτρο, ή αν από την άλλη έχουμε επαρκείς μελέτες ή και έργα αντιπλημμυρικά για τέτοιου είδους καταστάσεις, κύριε Μάνο. Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της νέας περιφερειακής αρχής, ιδιαίτερα και στο νομό Καστοριάς, το έργο που έχει γίνει από τις τεχνικές υπηρεσίες όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά είναι τεράστιο. 2 εκατομμύρια ευρώ έχουν απαντηθεί περίπου Χρήστο στην ΠΕΦΣΙΛΟ Καστοριάς για το συγκεκριμένο θέμα και υπάρχει εξέλιξη και μια δεύτερη μεγάλη φάση αντιπλημμυρικών που θα είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε και ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο ως περιοχή και... αυτό δεν μπορεί και γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε άμεσα όλες τις παρεμβάσεις παντού. Έχουμε ξεκινήσει από τα βασικά σημεία τα οποία είχαμε μεγάλα προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και δεν είχαμε, Χρήστο, έντονα προβλήματα στους δικούς άξονες από το μεγάλο όγκο νερού. Σίγουρα χρειάζεται επιπρόσθετα να παρέμβουμε σε πάρα πολλές περιοχές και αυτό είναι στο σχεδιασμό από τις τεχνικές υπηρεσίες ΠΕ, όπως υπάρχει ένα σχεδιασμό και σε επίπεδο περιφέρεια για το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Τώρα, θα δούμε πραγματικά και τον καιρό των υπόλοιπων μερών και τι άλλο μπορεί να φέρει ως καταστροφή σε αυτό το νομό. Δεν μείνει τίποτα όρθιο εδώ. Πριν κλείσουμε όμως... Ναι. Πρέπει να εστιάσουμε κάπου και να πούμε κάτι. Φαινόμενα τα οποία παλαιότερα τα βλέπουμε να επαναλαμβάνονται κάθε 8 ή 10 χρόνια, δυστυχώς έχουν γίνει κανόνας κάθε χρόνο. Όχι κάθε χρόνο, κάθε λίγο και λιγάκι θα έλεγα. Πολύ έντονα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι αυτό το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής για το οποίο μιλάμε σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον και δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις ενασχολήσεις του κόσμου και στις μετακινήσεις και στις παραγωγικές δραστηριότητες. Αυτό δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα το αντιμετωπίζουμε τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να θωρακίσουμε και εμείς από πλευράς μας ως Περιφερειακή Αρχή αυτό που είπε εσύ προηγουμένως τις υποδομές, να τρέξουμε να κάνουμε αντιπλημμυρικά, να είμαστε γρήγοροι για τις φωτιές, να είμαστε σε. Γρήγορα για έντονα φαινόμενα του χειμώνα. Αλλά και από την πλευρά των πολιτών θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή. Προσοχή τι εννοώ, όταν έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα έντονα, θα πρέπει να μην μετακινόμαστε, αν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη, θα πρέπει να προσέχουμε τις διαβάσεις, ιδιαίτερα αφού διαβάσεις χυμάρων, τις λεγόμενες βρετικές διαβάσεις. Θα πρέπει γενικά να υπάρχει τον κάθε πολίτη μια μεγάλη προσοχή. Τώρα, γιατί όλα τα ατυχήματα που γίνονται, γίνονται σε τέτοιες καταστάσεις, είναι γνωστό αυτό. Τώρα, χρειάζεται προσοχή και από πλευρά μου. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Μάνο. Θα καταλάβω τον παραλογισμό, ήθελα να πω πριν το κάτι για να το ξέρει. Προχθές το απόγευμα είχαμε τρεις φωτιές και ένα πλημμυρικό φαινόμενο συγκρόνου. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν συνέβαιναν παλιά. Είχαμε τρεις φωτιές, το ανταρκτικό, το μπούρινο. Εκεί όμως είχαμε πολλούς κεραυνούς όμως. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις ότι τα φαινόμενα πλέον έχουν γίνει ακραία σε όλες τις εκφράσεις. Μάλιστα. Και αν βλέπαμε και χθες τι γίνεται το βράδυ στον ουρανό, πραγματικά ήταν να φοβάσαι από τον κεραυνό που έβλεπες. Τώρα, πριν κλείσουμε την συζήτησή μας, είμαστε 23 Αυγούστου σήμερα, κύριε Μάνο. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, μας είχαν πει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο κύριος Γιοργαντάς, όταν κατεβήκατε όλοι στην Αθήνα για το φράγμα Νεστορίου, από δημάρχους, όλοι οι δήμαρχοι, όλοι οι περιφερειάρχες. Όταν μας κάλεσε ένα κατηγούμενο. Μπράβο. Λοιπόν, σας είχαν πει λοιπόν τότε στο Υπουργείο ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου η επιτροπή που θα είχε συσταθεί, εντωμεταξύ θα είχε βγάλει ένα πόρισμα να διαπραγματευτεί μια τιμή με την εταιρεία κατασκευής του φράγματος Νεστορίου. 23 Αυγούστου και δεν ξέρω αν έχει συσταθεί καν η επιτροπή. Αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς και εμείς, κύριε Νατσούλη, γιατί σε ερώτηση που έκανα στον κύριο Γεργατά όταν συναντηθήκαμε με τη διαπαγγελματική ως πριον, μου είπε αυτό είναι δικιά μου δουλειά. Α, είναι δικιά μου δουλειά. Ωραία. Εσείς θα περιμένετε το αποτέλεσμα στα τέλη Αυγούστου. Και αναμένουμε και θα μας πει ο Υπουργός. Δεσμεύτηκε, παρουσία όπως είπε πολλοί σας βουλευτών, πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση, δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκηση, αναμένουμε την απάντηση του Υπουργού. Μισό λεπτάκι. Άρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε καν αν έχει γίνει η επιτροπή.
Πόσο μάλλον έχει κάνει και δουλειά για να καταλήξει σε τιμή. Πόσο δεν μάλλον για να διαπραγματευτεί και με την εταιρεία. Κύριε Μάνο, με το χέρι στην καρδιά, θέλουν να το κάνουν το έργο, ναι ή όχι? Αυτό και να σου λέει, δεν πρέπει να, να το ρωτάτε σε μένα. Μπορείτε να το ρωτήσετε στον Υπουργό. Εγώ ρωτάω εσάς αν κάτι καταλαβαίνετε. Τι καταλαβαίνετε. Ότι όλοι οι φορείς της περιοχής, κυρία της Πέφτυνο Καστοριάς, από τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και όλους τους δημοτικούς περιφερειακούς συμβούλους, Προέδρου τοπικών κοινοτήτων, θέλουμε και τους αγρότες της περιοχής. Σε αυτό δεν έχει αντίρρηση κανένας και δεν αμφιβάλλει κανένας. Το ερώτημα είναι όμως αυτό που καταλαβαίνετε εσείς τώρα με τη στάση τους. Θέλουν να το κάνουν, ναι ή όχι? Κύριε Ρασούλη, αυτό πρέπει να το ρωτήσετε εσείς στον κύριο Γιωργαντά. Μακάρι, δεν μπορώ να απαντήσω. Μακάρι να τον είχαμε εδώ, είχε πει να έρθει, αλλά δεν ήρθε. Δεν μπορούμε. Ακριβώς, είχε πει ότι θα μιλήσει και θα μην μιλήσει. Δεν μίλησε, κύριε Ρασούλη, δεν δείχνει αυτό που λέτε. Λοιπόν, κύριε Μάνο, περιμένουμε. Περιμένουμε, κύριε Ρασούλη. Νομίζω ότι ο χρόνος. Κάνουμε και τίποτα άλλο σε αυτό το νομό. Περιμένουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και κάτι. Δεν μπορούμε. Το έχουμε φτάσει στο ανώτερο επίπεδο και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Όλοι οι φορείς της περιοχής. Αυτό που ζήτησαν και είχαν πρώτο αίτημα ήταν το φράγμα ιστορίου. Από τους δημάρχους, τον Περιφερειάρχη, τους περιφερειακούς συμβούλους, τους φορείς που συμμετείχαν μέσα στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Έχετε δίκιο, κύριε Μαν. Τι άλλο να κάνουμε? Μέχρι στον Πρωθυπουργό πήγαμε. Τι άλλο να κάνεις δηλαδή από εκεί? Μένει να μας πούνε αν θέλουν να το κάνει ή όχι. Να τελειώνουμε. Νομίζω ότι ναι, πρέπει να δοθεί μια τελική απάντηση. Βέβαια. Ναι ή όχι, ρε παιδιά. Ίσως είναι το μεγαλύτερο αντιστοιχικό έργο για την ΠΕ Καστοριάς. Το οποίο μπορεί να τρέξει, κύριε Νατούλη. Αχ, Παναγία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάνο. Και δεν πρέπει να μιλάνε κάποιοι, Χρήστο, ότι έχουμε αιμορραγία πληθυσμιακή από την περιοχή. Όταν άλλο δεν έχει δουλειά, θα φύγει. Τι θα κάνει? Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μάνο. Καλημέρα. Το δοκίμα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.